Επιστρέψαμε. Μαζί μας στο στούντιο είναι το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και αντιπρόεδρος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, κύριος Νίκος Σοφιανός. Κύριε Σοφιανέ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στους τηλεθεατές σας. Χρόνια υγεία πολλά και ευημερία το 2020. Είναι μέρες για ευχές, είναι γιορτινές μέρες, αλλά στην επικαιρότητα έχουμε αυτή την έντονη δραστηριότητα της τουρκικής ηγεσίας. Ο κύριος Ερντογάν έχει γυρίσει τη Μεσόγειο και έχει ανακατέψει πολλές, αν θέλετε, κυψέλες με μέλισσες. Και τώρα ενδεχομένως να μας κυνηγήσουν όλους. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορες δυνάμεις στην Ανατολική Μεσόγειο που συνθέτουν ένα πολύπλοκο puzzle και η Τουρκία έχει ξεκινήσει μια, αν θέλετε, εκστρατεία να γίνει κυρίαρχη δύναμη της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα φαίνεται όμως για πρώτη φορά, μετά την απάντηση και της Ρωσίας, ότι ίσως αυτή η πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα στην εξωτερική της πολιτική να επιβεβαιώνεται. Κοιτάξτε, ο κύριος Ερντογάν και η Τουρκία είναι στριμωγμένοι. Είναι στριμωγμένοι και όσον αφορά τα συμφερόντα που αναπτύσσονται στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι η Τουρκία προσπαθεί να βρει τρόπο, κάποιο τρόπο, να αποκτήσει ένα κομμάτι της πίτας των κοιτασμάτων τα οποία φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχουν. Και απ' την άλλη, είναι στριμωγμένοι διπλωματικά. Mm-hmm. Και είναι στριμωγμένοι διπλωματικά, διότι η κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη κατάφερε να κάνει πολύ καλά πράγματα για το συμφέρον της πατρίδας μας, απομονώνοντας την Τουρκία διπλωματικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην Αμερική και στο Ισραήλ και στη Γαλλία και σε διάφορες άλλες χώρες. Αυτό το οποίο η Ελλάδα διατρανώνει και εξωτερικά αλλά και στους Έλληνες πολίτες είναι ότι αφενός οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για οτιδήποτε χρειαστεί, αφετέρου όμως η Ελλάδα θέλει το διάλογο και θέλει την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας, της διεθνής νομιμότητας. Αυτό θέλει η Ελλάδα, αυτό ήθελε και αυτό θα εξακολουθήσει να θέλει. Και, βέβαια, και νομίζω ότι και ο Πρωθυπουργός, με συγχωρείτε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο ταξί του στην Κάσο, πέρασε αυτό το μήνυμα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε μια Τουρκία η οποία είναι αρκετά πιο ισχυρή το 2019-2020 από ό,τι ήταν όταν υπογράφησαν πολλές συνθήκες και τώρα διεκδικεί περισσότερα πράγματα. Και τα διεκδικεί αυτά εις βάρος όχι μόνο της Ελλάδας αλλά όλων των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου. Ναι, γενικά η Τουρκία είναι μια επιθετική χώρα. Δηλαδή, παράδειγμα, εμείς δεν διεκδικούμε την Ήβρο και την Τένεδο, mm-hmm. δεν διεκδικούμε τίποτα από τα σημερινά. Ό,τι λέει το διεθνές δίκαιο. Ό,τι λέει το διεθνές δίκαιο. Και νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουν εν τέλει οι σύμμαχοί μας και όχι μόνο οι σύμμαχοί μας. Και η Ελλάδα δεν έχει ανησυχεί σε τίποτα. Η κυβέρνηση δείχνει ψυχραιμία. Νομίζω ότι ό,τι και να γίνει τελικά θα επιληθεί εις όφελος των εθνικών συμφερόντων. Θα παρακολουθούμε όλα αυτά. Να επιστρέψουμε λίγο εντός συνόρων. Mm-hmm. Γιατί έχουμε και πολλές σημαντικές εξελίξεις, κυρίως στο πεδίο της οικονομίας. Το 2020, όπως και αν το κοιτάξει, όπως και αν το εξετάσει κάποιος, είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την Ελλάδα. Είναι μια χρονιά που έχει έναν πολύ διαφορετικό προϋπολογισμό. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει πολύ διαφορετική οπτική για το πώς πρέπει να προχωρήσει η ελληνική οικονομία σε σχέση με την προηγούμενη. Και μένει να δούμε αν μπορούμε να πετύχουμε αυτό το στοίχημα της μεγάλης ανάπτυξης που έχει θέσει το οικονομικό επιτελείο. Ακούστε, ο προϋπολογισμός ο οποίος υπερψηφίστηκε είναι καθαρά αναπτυξιακός και φιλοεπενδυτικός. Κατά τη γνώμη μου, η σημερινή κυβέρνηση είναι η πιο φύλα προσκύμενη στην προσέλκυση επενδύσεων. Δεν θα ευημερίσουμε, γι' αυτό και ευχήθηκα στην αρχή της εκπομπής σας να ευημερίσουν οι Έλληνες πολίτες και ειδικά οι ασθενέστεροι το 2020, mm-hmm. δεν θα το καταφέρουμε αυτό εάν δεν δημιουργήσουμε δουλειές. Δεν θα δημιουργήσουμε δουλειές εάν δεν φέρουμε επενδύσεις και να πείσουμε τις επιχειρήσεις να επενδύσουν. Όχι μόνο ξένες επενδύσεις, αλλά και ελληνικές επενδύσεις. Για να γίνει αυτό, πρέπει να πέσουν οι φόροι αφενός και πρέπει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης που το κάνει να δείξει ότι θέλουμε τις ελληνικές επενδύσεις και τις ξένες επενδύσεις και γενικώς επενδύσεις. Τα υδατοδρόμια έρχονται. Το ελληνικό αρχίζει. Η ΔΕΗ σώθηκε. Οι φόροι πέφτουν. Είμαστε σε μια διαφορετική ψυχολογία ήδη, αν θέλετε, η οποία νομίζω θα αποδώσει καρπούς. Το 2020 για μένα θα είναι μια καλή χρονιά για την οικονομία και κυρίως θα έχει αλλάξει η ψυχολογία της αγοράς, που αν θέλετε είναι πάνω το 50% της επιτυχίας στο να κινηθεί η οικονομία, στο να έχουν οι Έλληνες πολίτες παραπάνω διαθέσιμο εισόδημα και στο να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή την επόμενη χρονιά.
Προφανώς και είναι πολύ σημαντικό να ευημερήσει η ελληνική αγορά για να δημιουργηθεί αυτός ο κύκλος της ανάπτυξης. Αλλά από την άλλη πλευρά, ασκείται αυτή η κριτική στη Νέα Δημοκρατία ότι έχει επιλέξει να βοηθήσει συγκεκριμένα κομμάτια του φορολογικού πληθυσμού, αν θέλετε, ή συγκεκριμένα τις μεγαλύτερες τάξεις, τα πια μεγάλα εισοδήματα. Κοιτάξτε. Το να κάνει κανείς αντιπολίτευση για να κάνει αντιπολίτευση δεν έχει νόημα. Νόημα έχει να επιχειρηματολογεί και να βοηθάει. Η μείωση του ΕΜΦΙΑ δεν αφορά τους λίγους, αφορά όλο τον κόσμο. Η μείωση φοράς αλληλεγγύης, η οποία έρχεται, αφορά όλο τον κόσμο. Η περαιτέρω μείωση του ΕΜΦΙΑ κατά 8%, η οποία υλοποιείται, αφορά όλο τον κόσμο. Το ότι ο φορολογικός συντελεστής μειώθηκε στα χαμηλά εισοδήματα, αφορά τα χαμηλά εισοδήματα. Λοιπόν, μην λέμε ό,τι να είναι, θα λέμε πράγματα που στέκουν και να βοηθούμε για το καλό των πολιτών και της ευημερίας τους. Κατανοητό. Και τώρα πρέπει να πούμε και μια κουβέντα για την ΕΒΙΤΑΜ. Είστε ο νέος πρόεδρος. Ναι. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και ο Άδωνης Γεωργιάδης μου έκανε τιμή να με επιλέξει πρόεδρος έναν οργανισμό, ο οποίος εποπτεύεται από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών. Είναι η ΕΒΙΤΑΜ. Σαν όνομα δεν είναι πολύ γνωστό, διότι είναι συγχώνευση πολλών οργανισμών. Να σας διακόψω μια στιγμή, σας παρακαλώ, γιατί λέμε ΕΒΙΤΑΜ, αλλά ο κόσμος του τηλεθεατής δεν ξέρει τι είναι. Θα σας πω τώρα. Λοιπόν, έλεγα ότι σαν όνομα δεν είναι γνωστό το όνομα, διότι είναι συγχώνευση πολλών οργανισμών που τελευταία έγινε. Ένας από αυτούς που ο κόσμος μπορεί να ξέρει είναι ο ΕΛΟΤ. Η ΕΒΙΤΑΜ πιστοποιεί οτιδήποτε προέρχεται από τρίτες χώρες, πρώτες ύλες ή τελικά προϊόντα, πιστοποιεί υπηρεσίες μέσα στην Ελλάδα, δήμους, περιφέρειες κτλ. Και ένας οργανισμός ο οποίος μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Να πω το εξής, επειδή έχουν ακουστεί διάφορα τελευταίο διάστημα, όχι μόνο με το δικό μου διορισμό, αλλά με τα νοσοκομεία, με άλλους οργανισμούς κτλ. Να πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι μια γενική κριτική και παράπονα, αν θέλετε, τη μεριά μου. Όταν κάποιος, για κάποιον αναφέρεται ότι έχει συγγένεια με κάποιο πολιτικό πρόσωπο, ή ότι ανήκει κομματικά στο κυβερνό κόμμα στη Νέα Δημοκρατία, αυτό δεν είναι κριτική με την οποία πρέπει να αρχίζει κανείς. Το βιογραφικό του είναι που μετράει. Διότι σε ορίζουν για να κάνεις μια δουλειά, άρα πρέπει να εξετάσουμε αν κάνεις για τη δουλειά αυτή. Λοιπόν, το παράπονο μου είναι, επειδή ακούστηκαν ορισμένα πράγματα, ότι δεν εξετάζει το βιογραφικό μου, αλλά το ότι είμαι συγγενής, παράδειγμα, με την κυρία Άννα Σημακοπούλου, την ευρωβουλευτή. Νομίζω ότι κάθε ένας κρίνεται τελικά από το έργο του. Εγώ ζήτησα σε μια εκπομπή που με κάλεσαν να με καλέσουν ένα χρόνο μετά για να δούμε τι αποτελέσματα έχω φέρει. Και το κυριότερο, το οποίο στην περίπτωσή μου πρέπει να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες, είναι ότι ο οργανισμός αυτός, ναι, μεν εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και των Οικονομικών, αλλά είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν παίρνει ούτε ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, από το εισόδημα του φορολογούμενου πολίτη. Άρα πρέπει να επιβιώσει στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα, να μπορέσει να σταθεί για να πληρώσει το μισθό των εργαζομένων και το μισθό το δικό μου, που έχω κάποιο μισθό που, να είμαι ειλικρινής, δεν με αφορά ιδιαίτερα, με αφορά να προσφέρω. Έχω δουλειά, δόξα τω Θεώ, και μεγαλώνω κάπως αλλιώς τα τρία παιδιά μου. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό να ξέρουμε, είναι το οποίο ανακοινώθηκε και για τους διοικητές των νοσοκομείων, είναι ότι όλοι θα κριθούν τελικά από την αποδοτικότητά τους, κύριε Μαραβελίδη. Επειδή εσείς το αναφέρατε, να σας πω μόνο ότι αν ήταν αντιστραμμένοι οι ρόλοι, δηλαδή η κριτική που ασκούταν τότε επί κυβέρνηση σε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ακριβώς ανάλογη. Δηλαδή ότι ποιους βάζετε, πού τους βάζετε, υπήρχε αυτό. Ναι, εγώ δεν είδα τον διοικητή του νοσοκομείου Σαντορίνης που είχε ένα βουλκανιζατέρ, χωρίς να θέλω να προσβάλλω το επάγγελμά του, ότι είχε κάποια αποδοτικότητα ή είδαμε τι έκανε στη θέση την οποία πήρε. Εντάξει. Δεν ήταν βουλκανιστή, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό είναι έχει σημασία η αποδοτικότητα. Αυτό που έχει σημασία είναι να βρίσκουμε οργανισμούς οι οποίοι προσφέρουν και να τους κάνουμε καλύτερους. Ας ξεκινήσουμε από το απλό. Τι κατάσταση βρήκατε όταν αναλάβατε? Βρήκα ένα οργανισμό ο οποίος είναι διαλυμένος. Και οικονομικά και οργανωτικά. Δηλαδή σε μια επιχείρηση που κάνει 4 εκατομμύρια πωλήσεις αυτή τη στιγμή, που μπορεί να κάνει πολλαπλάσιες πωλήσεις, και αυτό θα δούμε στο τέλος τι θα καταφέρει. Δεν μπορεί να έχει 3 εκατομμύρια ανίσπραχτα τιμολόγια. 3 εκατομμύρια. Τα οποία τιμολόγια τι είναι? Δεν τα έχει εισπράξει εταιρεία, αλλά έχει πληρώσει και το ΦΠΑ και το φόρο εισοδήματος. Άρα λοιπόν βρήκα έναν οργανισμό ο οποίος θέλει ανάλυση, οργάνωση,
προκειμένου να επιτύχει και να σταθεί στον ανταγωνισμό της ιδιωτικής οικονομίας. Λοιπόν, εγώ δεν θα χρειαστώ ένα χρόνο μέχρι να τα ξαναπούμε, όπως είπατε στην άλλη εκπομπή, αλλά όταν περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, θα τα ξαναπούμε για την πρόοδο που έχει γίνει και τι ακριβώς χρειάζεται ακόμα να γίνει και στη συγκεκριμένη επιχείρηση, αλλά και γενικότερα στην ελληνική οικονομία. Κύριε Σοφιανέ, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο. Ευχαριστώ, καλό βράδυ. Να είστε καλά.